Γυμναζόμαστε στο σπίτι με τους γυμναστές του Core Αθλητισμός για Όλους. Κάνουμε κάποιες ασκήσεις με το σκουπόξυλο. Ξεκινάμε για την περιοχή του Αθχένα. Θα ξεκινήσουμε με λίγες περιφορές στους ώμους. Προσπαθούμε να φέρουμε τους ώμους μας ψηλά προς τα πίσω και κάτω. Πάνω, πίσω και κάτω. Πάρα πολύ ωραία. Κάνουμε μεγάλο κύκλο να χαλαρώσει λίγο η περιοχή του Αθχένα. Πάρα πολύ ωραία. Τρεις φορές ακόμη, ένα μεγάλο κύκλο, δύο, τελευταίο, πάρα πολύ ωραία. Από εδώ τώρα ανεβάζουμε τους ώμους προς τα πάνω και έχουμε στροφή κεφαλιού. Προσπαθούμε να φέρουμε το πηγούνι προς τον ώμο μας και επιστρέφουμε στην αρχική μας θέση. Στρίβω και επιστρέφω. Πάρα πολύ ωραία, τέσσερις φορές ακόμη, τέσσερα, ψηλά οι ώμοι, τρία, δύο, πηγούνι προς τον ώμο, ένα, πάρα πολύ ωραία, κατεβάζουμε τους ώμους προς τα κάτω και από εδώ προσπαθώ να φέρω το αυτί μου προς τον ώμο μου, κάμψεις δεξιά και αριστερά, πολύ ωραία, τέσσερις φορές ακόμη, όμως το αυτί κοντά στον ώμο, δύο ακόμη, πάρα πολύ ωραία. Από εδώ τώρα θα φέρουμε τα χέρια μπροστά με ανοιχτή λαβή και λυγίζω αγκώνες και τεντώνω. Τα γόνατά μας είναι χαλαρά, δεν είναι τεντωμένα, ελαφρώς λυγισμένα. Αγκώνες μπροστά πάνω, έτσι ώστε να είναι στην ευθεία των ώμων. Τρία ακόμη, δύο, ωραία, τελευταίο. Κατεβάζουμε τα χέρια, κλείνω λαβή και από εδώ εισπνοή, ανεβάζω χέρια προς τα πάνω και κατεβάζω. Οι αγκώνες μου είναι προς τα πάνω, λυγίζω αγκώνες και τεντώνω. Εισπνοή λυγίζω, εκπνοή τεντώνω. Εισπνέουμε από τη μύτη και εκπνέουμε από το στόμα. Πολύ ωραία. Δύο φορές ακόμη, ψηλά οι αγκώνες, ίσια πλάτη. Πάρα πολύ ωραία. Από εδώ τώρα εισπνοή, τεντώνω χέρια προς τα πάνω, ανεβάζω τους ώμους μου ψηλά για να ισιώσει η πλάτη και αγκώνες προς τα πίσω έξω στήθος. Εισπνοή, ανεβαίνω προς τα πάνω, έκπνοή, πίσω αγκώνες έξω στήθος. Εάν θέλω να δυσκολέψω την άσκηση, ανεβαίνω και στις μύτες των ποδιών μου. Πολύ ωραία. Τρεις φορές ακόμη, εισπνοή πάνω, εκπνοή κάτω. Εισπνοή και εκπνοή. Τελευταίο. Πάρα πολύ ωραία. Ανεβάζουμε τα χέρια προς τα πάνω και πάμε πλάγια κάμψη. Δουλεύουμε πλάγιους κυριακούς και χαλαρώνουμε με αυτόν τον τρόπο λίγο την οσφυϊκή μοίρα, τη μέση μας. Πολύ ωραία, τέσσερις φορές ακόμη, τρεις, δύο, ένα, πάρα πολύ ωραία. Θα ανοίξουμε χέρια στο πλάι και από εδώ μεταβίβαση της ράμπου από το ένα χέρι στο άλλο. Προσπαθώ να φέρω τα χέρια μου πίσω από την ευθεία των ώμων. Πάρα πολύ ωραία, λίγο ακόμη, πίσω τα χέρια, τέλεια, χαλαρά γόνατα. Τελευταία φορά. Μπράβο. Πάμε τώρα το σκουπόξυλο πίσω. Και ένα χέρι πάνω, ένα κάτω και ένα relax. Τεντώνω, λυγίζω αγκώνες. Προσπαθούμε να έχουμε ψηλά το πηγούνι, να μην είναι προς τα κάτω, να είναι ψηλά. Και προσπαθώ να τεντώσω καλά τα χέρια μου. Πάρα πολύ ωραία. Αλλάζουμε χέρι. Ένα relax τεντώνω, λυγίζω. Πολύ ωραία. Προσπαθώ να τεντώσω καλά το χέρι μου προς τα πάνω. Τρία, δύο, ένα. Φέρνω το σκουπόξυλο μπροστά και από εδώ είναι κάθισμα και περιφορά στους ώμους. Λυγίζω γόνατα και τεντώνω. Προσέχω τα γόνατά μου να μην φεύγουν μπροστά από τις μύτες των ποδιών μου. Αργά λυγίζω και αργά επανέρχομαι στην αρχική μου θέση.
Πάρα πολύ ωραία. Τρεις φορές ακόμη. Δουλεύουμε τα πόδια, γλουτούς και την περιοχή των ώμων, ομική ζώνη και αυχένας. Πάρα πολύ ωραία. Φέρνω τα χέρια μου μπροστά και στροφή του κορμού. Στρίβει ο κορμός με αργές κινήσεις. Δουλεύουμε τους μύες γύρω από τη σπονδυλική στήλη. Χαλαρώνουμε την περιοχή της μέσης μας. Πάρα πολύ ωραία. Δύο φορές ακόμη. Υπέροχα. Πάμε το σκουπόξυλο στο πλάι και θα κάνουμε ασκήσεις ενδυνάμωσης για το πόδι. Από εδώ ανεβάζουμε το πόδι πάνω και κάτω, τσαρούχι, και αν θέλω να το δυσκολέψω μπορώ να σηκώσω το σκουπόξυλο προς τα πάνω. Μπορώ επίσης να κάνω μεταβίβαση της ράμπου από τη μία μεριά στην άλλη. Τέλεια! Δυναμώνουμε το πόδι μας και είναι άσκηση ισορροπίας. Τεντώνω τώρα το χέρι μου στο πλάι και αγκώνα λυγίζω. Τεντώνω, λυγίζω. Τρία, τέσσερα, πέντε, μπράβο, έξι, μακραίνω προς τα πάνω, εφτά, οχτώ. Πάμε να κάνουμε και άσκηση ακόμα μία ισορροπίας. Κρατώ τεντωμένο το πόδι μου και μένω για 10 δευτερόλεπτα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ, εννέα, 10. Πάρα πολύ ωραία. Θα κάνουμε τώρα και το άλλο πόδι. Τεντωμένο το πόδι μας τσαρούχι και ανεβαίνει το πόδι μας πάνω και κάτω. Δυναμώνω το μπροστινό μέρος του ποδιού. Τετρακέφαλος μηλιαίος. Τέλεια. 5, 6, 7. Εάν θέλω να το δυσκολέψω, ξεχωλάω το σκουπόξυλο και κάνω και μεταβίβαση της ράβου. Πάρα πολύ ωραία. Χέρι στο πλάι, μακραίνω και αγκώνα. Τεντώνω καλά προς τα πάνω. Τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, πάρα πολύ ωραία, εφτά, οχτώ. Και την άσκηση ισορροπίας. Ένα, δύο, μένω λίγα δευτερόλεπτα. Τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ, εννέα, δέκα. Τελευταία άσκηση. Κρατώ ανοιχτά τα πόδια. Τα χέρια, οι αγκώνες είναι στην ευθεία των ώμων, ψηλά. Και από εδώ ανεβαίνω στις μύτες. Και μετά έρχομαι στις φτέρνες. Ανεβαίνω στις μύτες και φτέρνες. Όσο πιο ψηλά πηγαίνω, τόσο πιο πολύ δουλεύω τις γάμπες μου. Πολύ ωραία, εύκολες ασκήσεις για να διατηρήσουμε το σώμα μας υγιή. Πάρα πολύ ωραία. Δύο φορές ακόμη, ανεβαίνω ψηλά και φτέρνες. Τελευταίο. Πολύ ωραία. Μπορώ να μείνω και προς τα πάνω και να μείνω στατικά, χωρίς να κάνω κάποια κίνηση, ή επίσης μπορώ να το κάνω και με ροκανίσματα, μύτες γρήγορα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε δουλέψει όλο το σώμα από πάνω μέχρι κάτω. Αυτό το συνδυασμό ασκήσεων μπορούμε να το κάνουμε 2 με 3 φορές επανάληψη. Και να θυμάστε, μένουμε σπίτι και γυμναζόμαστε.